μας, γι' αυτό και εμείς φέραμε τον μάγο μας. Από τα αριστερά, χαιρετώντας μας, ο δικός μας μάγος. Ο Δημήτρης Βερβερέτης. The Wizard Hellopathics. Μονοκινητήριο πενταθέσιο ελικόπτερο της Airbus Helicopters, ιδιαίτερα δημοφιλές στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Και στα χειριστήριά του ο αγαπημένος μας Δημήτρης, με το παρατσούκλι Wizard. Επαγγελματίας πιλότος, εκπαιδευτής αλλά και εξαδαστής με πάνω από 30 χρόνια εμπειρία στον αέρα. Αφού ξεκίνησε με ελεύθερες πτώσεις στα 17 του και συνέχισε με παραπέντε και παραβότερ μέχρι το 97, όπου ερωτεύτηκε τα ελικόπτερα. Είναι ο άνθρωπος που έφερε στο προσκήνιο των αεροπορικών επιδείξεων τα ελικόπτερα. Στον ελεύθερο χρόνο του εξακολουθεί να ασχολείται με την ελεύθερη πτώση από τα 14.000 πόδια, όπως λέει ο ίδιος, για να χαλαρώνει. Άρχισε να πειραματίζεται με τέτοιου είδους ελιγμούς, όταν κάποιος τον προκάλεσε λέγοντας ότι τα ελικόπτερα έχουν περιορισμένη ισχύ και κάνουν μόνο για αιωρήσεις. Όμως τίποτα δεν γίνεται με μονομένα. Η επίδειξη που παρακολουθούμε είναι ο ορισμός της ομαδικής εργασίας. Η ομάδα της Wizard Hellopathics αποτελείται από τους Ηλία Κουντουνάκο, Παύλο Τσιτώνη, Θεόδωρο Αυγκοφλούρη και φυσικά τον Δημήτρη Βερβερέλη. Ενώ η επικυρία από το Athens Helport, γνωστότερο ως Condor Nest, η φωλιά του κόντορα στις Αφίθνες. Χωρίς περισσότερες συστάσεις λοιπόν, απολαύστε τη μοναδική επίδειξη του μάγου Δημήτρη Βερβερέλη. Η βήθηση του Βερβερέλη λοιπόν. Έτσι έχει ονομάσει ο ίδιος αυτό τον ελιγμό. Αυτό το τριπλό φλιπ είναι το φλίκανε. Η λέξη φλίκανε σημαίνει στα σουηδικά αεροπόρος. Ο Δημήτρης έδωσε το όνομα στον ελιγμό. Για το φίλο Δημήτρη. Ο Δημήτρης λοιπόν ονόμασε τον ελιγμό Φλικ Άλε Φλικ προς τιμήν του φίλου του Σωτήρη. Επίσης, ελικοπτερά που χάθηκε. Είναι μπροστά μας και μας βλέπει ο Δημήτρης από τη θέση που είναι.
Είναι η κατάλληλη στιγμή για τα καπέλα μας στον αέρα και το χαιρετισμό μας. Καθώς μας υποκλίνεται. Και σιγά σιγά, ενώ ο Δημήτρης προετοιμάζεται για ένα ακόμη πέρασμα, τα Pieces 7, από ό,τι ακούω, ένα σύρματο, φωτογραφίζονται ήδη από το Aviation Photo Crew και σε λίγο θα είναι μαζί μας. Το εδώ πλήρωμά τους προετοιμάζεται για το αντίστοιχα δικό τους narration. Το F-18 της Ελβετικής Αεροπορίας έχει ήδη κινήσει. Πολλά παράλληλα γεγονότα λαμβάνουν χώρα. Η συνέχεια είναι ακόμη εντυπωσιακότερη. Και θα μου επιτρέψετε να σας πω δύο λόγια για το Pieces 17 που έχουμε σήμερα μαζί μας. Το Pieces 17 λοιπόν αντανακλά το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και απόδοσης των ελβετικών δυνάμεων με την εκτέλεση δυναμικών και γοψών ελιγμών. Με τη γνωστή κουλτούρα της δέσμευσης και πειθαρχίας που τους διακρίνει ως λαό, οι πιλότοι της ομάδας, όλοι οι πιλότοι F-18, αποδεικνύουν στο κοινό ότι παρά την ιδιωτερότητά τους να είναι πιλότοι ακροβατικών ως δεύτερη απασχόληση και μόνο, ενώ στον κύριο ρόλο τους παραμένουν μαχητές, αποτελούν μια άκρως επαγγελματική ομάδα που χαίρει της διεθνούς εκτίμησης. Από τα δεξιά μας, σε χαμηλό ύψος, σε πλαγιοκίνηση μπροστά μας. Το ελικόπτερο του Δημήτρη. Και μια οπισθοπορία από τον Δημήτρη. Ως γνωστόν, ο χειριστής ενός ελικοπτέρου σε αντίθεση με το αεροσκάφος κάθεται δεξιά. Το χέρι έξω από το παράθυρο είναι ο αγαπημένος μας Wizard. Που θα παρακολουθήσουμε στη συνέχεια. Συστάθηκε πρακτικά το 1989 με αφορμή τον εορτασμό των 75 χρόνων της Ελβετικής Πολεμικής Αεροπορίας. Από τότε και μετά, οι 9 υπέροχοι λένε